Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε δύο ιδιαίτερα ακουστικά earphones. Το ένα πακέτο είναι τα KZ8 και το άλλο είναι τα Piston της Xiaomi. Δύο διαφορετικά ακουστικά, το ένα αυτό εδώ είναι γύρω στα 12 και κάτι, αυτό είναι στα 7 και κάτι, από 7 έως 9, οι τιμές αλλάζουν συνέχεια. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να τα πάρω, τα βάζω και τα δύο μαζί, αν και σε διαφορετικό εύρος τιμής, γιατί έχουν ιδιαίτερο σχήμα, ιδιαίτερη εμφάνιση και θα ήθελα λίγο να τα δούμε και να δούμε αν αξίζει ή όχι να ασχοληθούμε μαζί τους. Πάμε όμως στο πρώτο πακέτο, είναι τα KZ8. Είδατε ότι τα είχα κάνει στο super μεγάλο εκείνο unboxing της GearBest. Από GearBest τα έχω αγοράσει αυτά, τα έχω μπανίσει εδώ και καιρό. Ας ανοίξω πρώτα αυτά, είναι τα πιο εντυπωσιακά, να σας δείξω κιόλας. Είναι αρκετά όμορφα. Το κουτάκι είναι διάφανο επάνω και σκληρό κάτω, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Βγαίνει, να σπάει και αυτό λίγο αυτό στην άκρη. Βγαίνει λίγο χύμα. Έχει μέσα earpads, εντάξει, όπως όλα τα ακουστικά έτσι και σε αυτά. Και πάμε να τα δούμε, γενικά έχουν ιδιαίτερο σχήμα και ξεχώρισαν από την πρώτη φορά που τα είδα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το κουτί του, αρκετά απλό. Αν δείτε, είναι ιδιαίτερα περίεργο το σχήμα τους, ώστε να μπαίνουν και να ασφαλίζουν μέσα στο αυτί. Τα συγκεκριμένα, να σας πω λίγο τα χαρακτηριστικά τους εν συντομία. Αυτό εδώ το μεταλλικό που βλέπετε, το περίβλημα, είναι από χαλκό σχεδιασμένο και εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στη μετάδοση του ήχου. Τα συγκεκριμένα έχουν ποινίο 8, το οποίο κουνιέται μέσα για να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα στις δονήσεις του ήχου, 8,2 χιλιοστών, έχουν συχνότητα από 15 έως 29.000 Hz, ζυγίζουν 24 γραμμάρια, τώρα διαβάζω τις οδηγίες γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω, 24 γραμμάρια, 16 ohm είναι η αντίστασή τους, το sensitivity τους είναι γύρω στα 106 dB, 1,3 το καλώδιο τους σε μέτρα. Τι άλλο ιδιαίτερο, 3,5 jack έχει, εντάξει δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, το απλό κλασικό 3,5 jack. Τι άλλο, και είναι υψηλής ποιότητας, αν και είναι οικονομικά, το καλώδιο τους δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, το βλέπετε κιόλας, πλαστικό είναι, αλλά εξασφαλίζουν, λένε, μία από τις καλύτερες ποιότητες που υπάρχουν σε ακουστικά. Μένα μ' άρεσαν γιατί είναι ιδιαίτερα στο σχεδιασμό, το βλέπετε κι εσείς. Είναι πολύ περίεργα, μπαίνουν όλα μέσα στο αυτί. Επάνω λένε αυτό είναι για το δεξί, αυτό είναι για το αριστερό. Και να δούμε και τι λένε από ποιότητα ήχου, γιατί και τα δύο και τα πίστων και αυτά περηφανεύονται ότι προσφέρουν υπερβολικά καλή ποιότητα ήχου και νομίζω ότι αυτό είναι που σας ενδιαφέρει αν πληρώνετε ακουστικά. Λοιπόν, αυτό πάει για το δεξί. Αυτό πάει για το αριστερό. Νομίζω τα έβαλα αυτή τη στιγμή, ταιριάζουν. Σφραγίζουν καλά, να δούμε. Και στο ένα και στο άλλο. Αρκετά άνετα, η αλήθεια είναι ότι απομονώνουν αρκετά τους ήχους του περιβάλλοντος, οπότε εγώ πρέπει να φωνάζω λίγο περισσότερο. Μ' αρέσουν και αρκετά, δηλαδή δεν είναι βαριά. Ταιριάζουν ωραία στα αυτιά. I like. Πάμε τώρα να δούμε και τα... Εν τω μεταξύ τα αστεία είναι ότι έμεινε η μία η φλατζά μες στο αυτί. Anyway, αρκετά μαλακόλικο. Πάμε να περάσουμε τώρα και στο δεύτερο, να δούμε τα πίστων. Αυτά είναι της Xiaomi. Έχουν ιδιαίτερο σχήμα, είναι και hands free, είναι και ακουστικά, έχουν ιδιαίτερο σχήμα. Ωραίο πακετάρισμα, πολύ πιο ωραίο από, από τα KZ. Αυτό εδώ είναι το πακέτο. Θυμίζουν λίγο τα hybrid, δείτε είναι σαν μικρές κάψουλες. Είναι σαν μικρά χάπια. Το καλώδιο βγαίνει από κάτω. Το κακό είναι ότι έτσι όπως είναι πακεταρισμένα είναι λίγο επικίνδυνα να χαλάσει καθώς το τραβάς, αλλά εντάξει, έχει μέσα manual στα κινέζικα και στα αγγλικά. Και στα αγγλικά ευτυχώς, με τις βασικές πληροφορίες. Τα συγκεκριμένα μου άρεσαν γιατί εκτός του ότι έχουν ωραίο σχήμα, φημίζονται, τουλάχιστον αυτό περηφανεύονται, ότι καρφί καταρχήν πρώτα απ' όλα jack. Λοιπόν, να τα στα δείξω κιόλας. Έχει μια καρτελίτσα εδώ που δείχνει ακριβώς πώς να τα βάλεις μέσα στο αυτί. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πρέπει να μπει όλο το πύλ μέσα στο αυτί.
Και καταρχήν, γιατί περηφανεύονται αυτά, να τα φέρω και κοντά σας αφού βγάλω αυτό, να τα δούμε. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά από κοντά. Σας τα φέρω και τα δύο να τα δείτε. Μοιάζουν με χάπι, γι' αυτό και λέγονται κάψουλ. Τα συγκεκριμένα, δύο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, εκτός από το σχήμα το ιδιαίτερο. Βλέπετε αυτό εδώ, είναι 45 μοίρες, που όπως περηφανεύεται η εταιρεία, σημαίνει ότι θα μπουν στο αυτή και θα προσφέρουν καλύτερη διάδοση του ήχου προς τα πάνω. Επίσης, μέσα το καλώδιό τους περηφανεύεται ότι είναι σχεδιασμένο το σύρμα των ακουστικών, είναι τυλιγμένο γύρω που είναι σκεύλαρ, που όπως λέει τουλάχιστον η εταιρεία, θα κρατήσουν περισσότερο και θα έχουν περισσότερη αντοχή στο χρόνο. Ελπίζω. Και να σας πω λίγο εν συντομία τα χαρακτηριστικά τους. Αυτά έχουν 1,25 μέτρα καλώδιο, είναι λίγο πιο μικρό από τα προηγούμενα, τα KZ. Έχουν δικάναλο ήχο, οι συχνότητες από 20 έως 20.000 Hz, 32 ohms αντίσταση, 93 dB. Βλέπετε, είναι εντελώς διαφορετικές οι τιμές τους. Και συνδέονται σε τηλέφωνα και διάφορα άλλα, όπως και τα δύο. Είναι και hands free και μπορείς να απαντάς κλήσεις. Έχουν ενσωματωμένο μικρόφωνο και μπορείς να απαντάς και κλήσεις κανονικά. Πάμε όμως να δούμε πώς μπαίνουν στα αυτή. Αυτά κι αν είναι ιδιαίτερα, left και right. Ωραία, πιστεύω ότι το έχω αυτό. Μπαίνουν όλα μέσα στο αυτή. Δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα εδώ, να φαίνεται και από εδώ. Δεν ασφαλίζουν τόσο όσο τα προηγούμενα, δηλαδή γι' αυτό και είναι έτσι ιδιαίτερο το σχήμα τους. Και πάμε να δούμε τι λένε από το θέμα ήχος. Έχω το MP3 μου, το έχετε δει και σε unboxing και σε άλλα βίντεο με ακουστικά. Έχει Texas Instruments ενισχυτή μέσα και είναι αρκετά ποιοτικό, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Να σας πω την αλήθεια, αρκετά ουδέτερος ο ήχος τους. Λένε ότι είναι καλύτερο για φυσικό ήχο, για πιο natural sounds, για ακουστικά σε φάση jazz, κλασική κτλ. Σε metal λίγο μπουκώνει, σε dub και basso, που δεν έχουν καθόλου basso βασικά, είναι λίγο ιδιαίτερος. Γενικά αρκετά ουδέτερα, δεν είναι κάτι το οποίο σε ξετρελαίνει και θα πεις wow. Δηλαδή δεν ξετρελάθηκα, και επίσης με ενοχλεί το θέμα ότι έχουν αυτό εδώ το διάκαινο, οπότε στην ουσία δεν απομονώνουν καλά. Δεν ξέρω, ωραίο το σχήμα τους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα ιδιαίτερα. Ναι, αρκετά όμορφα στυλιστικά, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή μέτρια ακουστικά. Πάμε να δούμε και τα KZ. Αυτά είναι ακόμα πιο ιδιαίτερα. Περιμένω να σας πω την αλήθεια από αυτά λίγο παραπάνω. Ελπίζω να μην απογοητευτώ. Τα KZ8 σφραγίζουν καλύτερα στο αυτή, οπότε πάμε να δούμε αν αξίζουν ή όχι τα λεφτά τους. Το πρώτο που παρατηρώ είναι ότι έχουν καλύτερο μπάσο. Πολύ καλύτερο μπάσο. Ο ήχος είναι πιο πλούσιος από τα κάψουλ. Στο metal το μπουκώνουν λίγο ελάχιστα, αλλά δεν το χαλάνε πολύ. Σε ηλεκτρονική μουσική είναι πλούσιος ο ήχος, λίγο πιο μπασαρισμένος από ό,τι θα έπρεπε ίσως, αλλά είναι αρκετά καλός. Παιδιά, δεν ξέρω, πιστεύω ότι τα KZ8 είναι μακράν ο νικητής. Και καλύτερο σφράγισμα στο αυτή και καλύτερη ποιότητα, εντάξει, φαίνεται. Ενώ το ακουστικό ως μονάδα, να σας το δείξω, έχει πολύ καλύτερη ποιότητα. Το καλώδιο του δεν είναι τόσο ποιοτικό, φαίνεται ότι είναι εύθραυστο σε σχέση με αυτά εδώ που έχουν καλύτερο καλώδιο, αλλά ως μονάδες είναι αρκετά πιο fake.
Τα λεφτά τους, αυτά είναι πιο φθηνά, στα 7,5 με 8-9 ευρώ μπορεί να ανεβούνε, αυτά εδώ είναι στα 12 ευρώ. Πιστεύω ότι εάν είναι να δώσετε χρήματα, για μένα αφήστε αυτά, εκτός και αν είστε σε φάση, εγώ θέλω να είναι στυλιστικά και να το έχω με το κινητό συνέχεια, εγώ θα πήγαινα για αυτά. Ναι, μεν είναι ιδιαίτερα, είναι για μεγάλα αυτιά, αν και αλλάζουν αυτά, εδώ με αυτό μπαίνουν και σε πιο μικρά αυτάκια, αλλά... Αν έχετε αυτάρες και γουστάρετε καλό ήχο με λίγα λεφτά, χαλαρά πάτε με κλειστά τα μάτια, πραγματικά. Δηλαδή, τα συνιστώ. Παίζει να είναι τρομερά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα θέλω ως ακουστικά, δεν με τρελαίνε τόσο ως hands free. Σπάνια θα τα χρησιμοποιήσω ως hands free, αλλά ως ακουστικά πιστεύω ότι είναι τρομερά. Σκεφτόμουν να κάνω κατευθείαν την παρουσίαση μετά το unboxing και ίσως να το δείτε λίγο απότομα το κόψιμο, αλλά τι γίνεται, ήθελα να τα δοκιμάσω και τα δύο τα ακουστικά ώστε να είμαι ακόμα πιο σίγουρος. Σας τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά επί τόπου, αλλά πέρασε περίπου μια εβδομάδα που χρησιμοποιώ και τα δύο τα ακουστικά και βρήκα ακόμα περισσότερα καλά και κακά και στα δύο. Κοιτάξτε να δείτε, έφυγα ένα ταξίδι, τα χρησιμοποίησα, πήρα μαζί μου και τα δύο τα ακουστικά, μίλησα πολλές ώρες στο τηλέφωνο, άκουσα όλα τα είδη μουσικής και από κινητό και από υπολογιστή. Λοιπόν, ας τα πάρω λίγο με τη σειρά, λίγο πιο ξεκάθαρα μετά από τόσο καιρό χρήσης. Ας ξεκινήσω από αυτά εδώ της Xiaomi, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Τελικά δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο πολυβολικά και στο αυτή ειδικά. Και επίσης η επιφάνεια είναι ελαστιχένια, οπότε... Μπαίνει, ταιριάζει όμορφα στο αυτή, είναι διακριτικά, δεν σε εμποδίζουν, δεν σε κουράζουν. Αυτά είναι τρομερά ως hands free. Τα χρησιμοποίησα για να ακούσω μουσική πάρα πολλές ώρες, αλλά είδα ότι σε metal κομμάτια κυρίως χάνουν πάρα πολύ ή σε πιο μπασάτα κομμάτια. Είναι για πιο χαλαρή μουσική, για πιο ήπια, πιο φωνητικά κομμάτια που έχουν πιο πολλά vocals μέσα. Jazz, ίσως smooth, λίγο πιο κλασικά. Οπότε είναι ωραία, αλλά δεν είναι για πολύ απαιτητικά πράγματα. Σας ξαναλέω, ταιριάζουν ωραία στα αυτιά, δεν κουράζουν, μπορείς να τα φοράς σχεδόν όλη μέρα, αλλά δεν είναι για πολύ βαριά κομμάτια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με ικανοποίησαν και με το παραπάνω. Έχουν πολύ καλό μικρόφωνο, το οποίο είναι μεγάλο θετικό. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως hands free, ιδανικά σε κλήσεις ειδικά είναι από τις καλύτερες εμπειρίες. Μετά τα hybrid είναι αρκετά κοντά και αυτά, οπότε είναι αρκετά καλή επιλογή, κυρίως ως hands free και για πιο ήπια μουσική. Τώρα, αυτά εδώ τα KZ είναι ωραία, αλλά εγώ είχα ένα θέμα. Έχασα το ένα το... πλαστικάκι που είχε, ήταν λίγο άβολο. Είναι ωραία. Αυτά είναι εντυπωσιακά όταν είναι να ακούσεις μουσική. Έχουν τρομερή πιστότητα. Η ήχη είναι πολύ πλούσιοι. Τα χρησιμοποίησα και αυτά ταυτόχρονα, μια το ένα, μια το άλλο. Και σε μεγάλα δρομολόγια, δηλαδή σκεφτείτε. Έφευγα, πήγα από Λίμνο Θεσσαλονίκη, ξαναγύρισα. Γενικά έκανα αρκετά δρομολόγια και τα χρησιμοποίησα και τα δύο. Τώρα, έφυγε το πλαστικάκι το ένα, τα αντικατέστησα, εντάξει αυτό μπορείς να βάλεις και από άλλα, εγώ συγκεκριμένα σας πω έβαλα από άλλα ακουστικά που είχα. Ταιριάζουν, μπαίνουν στα αυτή, αλλά αντιμετώπισα δύο προβλήματα. Ενώ ο ήχος τους είναι ανώτερος κατά πολλές κλάσεις από τα προηγούμενα της Xiaomi, το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά από λίγη ώρα μέσα στο αυτή κουράζει, γιατί μπαίνει λίγο περίεργα μέσα στο αυτή, σας έδειξα και κατά το unboxing. Οπότε κουράζει αρκετά το αυτή, κουράζεσαι και εσύ να τα φοράς και γενικά δεν είναι για πολλές ώρες. Επίσης το άλλο πράγμα που παρατήρησα είναι ότι ως hands free δεν αξίζουν και τόσο, γιατί τενεκεδίζουν. Ο ήχος είναι λίγο πιο σαν να μιλάς από τενεκέ, προκαλεί αντίλαλο. Μίλησα μέσα από το τηλέφωνό μου, συνομίλησα με αρκετά άτομα και μου λένε ξέρεις κάτι ή βγάλε τα hands free, πάρε άλλα hands free, μίλα σκέτα, δεν ξέρω, βγάλε τα. Δηλαδή δεν τους άρεσε ο ήχος που άκουγαν, μου είπαν ότι είναι χάλια, οπότε ως hands free δεν θα τα συνιστούσα. Αν τα χρησιμοποιούσα θα τα έπαιρνα ως ακουστικά μουσικής κυρίως, αλλά και αυτά όχι για πολλές ώρες, είναι να κάτσεις, να αράξεις για ένα σύντομο ταξίδι, είναι καλά. Απλά λόγω του μεγέθους, τα έχετε δει, σας τα έδειξα, είναι κουραστικά και μπαίνουν όλα μέσα στο αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι η πιστότητά τους αρκετά καλή για τα λεφτά τους, τα
όσο ζήτησαν, τώρα δεν θυμάμαι πόσο είναι, ή 7 ή 8 ευρώ οι τιμές, αν ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, είναι αρκετά καλά και ποιοτικά. Οπότε αυτά εδώ τις KZ θα τα έπαιρνα μόνο και μόνο προκειμένου να ακούω μουσική και τίποτα παραπάνω, όπως και τα χρησιμοποιώ. Ως hands free χρησιμοποιώ τα capsule, οπότε αυτό ήθελα να πω μετά από μία-μιάμιση εβδομάδα χρήσης περίπου. Είμαι ικανοποιημένος και με τις δύο αγορές, τα λεφτά που ζητάνε είναι τίμια. Με 20 ευρώ παίρνεις και τα δύο και σου μένουν και στην άκρη κάποια χρήματα. Οπότε αυτό είναι το verdict από μένα. Τα capsule είναι ωραία, ιδανικά ως hands free και για πιο ήπια κομμάτια. Για λίγο πιο απαιτητική μουσική είναι τα KZ, αλλά δεν κάνουν για hands free. Αυτά από μένα, check the now, Κώστας, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Like, subscribe όπως γουστάρετε και τα λέμε. Γεια σας.